Η δημοκρατική αριστερά αγωνίζεται για τη διαμόρφωση ενός τρίτου πόλου στην πολιτική ζωή. Ενός πόλου δημοκρατικού, σοσιαλιστικού, απέναντι και στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και στον αριστερό λαϊκισμό που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία αυτού του ισχυρού τρίτου πόλου θα βοηθήσει ώστε η χώρα μας να βγει από την κρίση χωρίς μνημόνια, με αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και με κοινωνική αλληλεγγύη. Τώρα μοιάζουν οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Εσείς ως κόμμα θα έπρεπε κάποιο υποψήφιο σε κάθε νομό? Στις περιφερειακές εκλογές θα κρίνουμε. Στις περιφερειακές εκλογές η Δημοκρατική Αριστερά θα κατεβάσει σχήματα τα οποία έχουν, θα έλεγα, ένα κεντρικό πολιτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τους Δήμους, θα επιδιώξει όμως να υπάρξουν αποφάσεις των οργανώσεών της με τα κριτήρια των τοπικών κοινωνιών στη βάση προγραμμάτων μεταρρυθμιστικών, αξιόπιστων και με φερέγγια πρόσωπα. Θέλω να σημειώσω επίσης ότι αυτό το διάστημα έχουμε κρίσιμες εξελίξεις στη χώρα μας με την έλευση της Τρόικας. Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει μια στεναρή πολιτική διαπραγμάτευση με στόχο να μην υπάρξουν άλλα μέτρα, ούτε οριζόντια, ούτε διαρθρωτικά, ούτε στοχευμένα, αλλά να υπάρξουν διορθώσεις στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και στροφή σε πολιτικές για την ανάπτυξη.